Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε ένα πρόσωπο. Γεια σας κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά, που είναι περιζήτητο τις ημέρες αυτές. Αλλά εμείς το ραντεβού το είχαμε κλείσει αρκετό καιρό πριν. Περαστικά και για την μικρή περιπέτεια της υγείας που είχατε. Που ξέρω ότι είναι οδυνηρή όμως. Δηλαδή είναι μικρή σε σχέση με άλλες περιπέτειες υγείας, αλλά είναι. Εντάξει, πέρασε όλα καλά. Όλα καλά. Λοιπόν, σήμερα είπε πολύ γενναία ο έτερος υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, διότι βλέπω ότι είναι μια πολύ εκμεταλλεύσιμη και από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης ιστορία αυτή με τη μείωση του ΦΠΑ, ότι έχει δίκιο στα Ικούρας, γιατί είχαν σπεύσει δύο υπουργοί, και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Οικονόμου, περίπου να το προαναγγείλουν. Είναι κάτι που δεν το συζητούμε τώρα για να μην εκτροχιαστεί ο Ιανουάριος, όπως είπατε σε χθεσινές σας δηλώσεις, ή είναι κάτι που έχει έναν μεγαλύτερο ορίζοντα, κύριε Υπουργέ? Ακούστε να δείτε, η συνεργασία μου με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη και το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι αρίστη. Και ειλικρινά και πραγματικά την άσκηση που είπε ο κ. Γεωργιάδης την κάναμε. Δηλαδή πράγματι η ελληνική κυβέρνηση έχει τρέξει πολλές ασκήσεις για πολλά διαφορετικά μέτρα ώστε να περιορίσουμε όσο είναι εφικτό τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες τόσο της πανδημίας όσο και της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού. Mm-hmm. Όμως είμαστε ουσιαστικά σχεδόν στα μέσα του πρώτου μήνα και πράγματι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε όποιες κινήσεις κάνουμε για μια σειρά από πραγματικότητες. Πρώτα απ' όλα, και θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη. Είχε το 2021, εξαιτίας των πολλών μέτρων που δώσαμε για να βοηθήσουμε την κοινωνία, δώσαμε παγκοσμίως το 4ο υψηλότερο ποσοστό μέτρων ως προς το ΑΕΠ για να χτίσουμε δίκτυα ασφαλείας πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τι αποτέλεσμα έχει αυτό? Να έχουμε το 3ο υψηλότερο πρωτογενές έλλειμμα στην Ευρώπη. Αυτά τα 13 δις που έχετε πει. Αυτό είναι το πρωτογενές έλλειμμα, το οποίο οδηγήθηκε από τα πολλά μέτρα τα οποία πήραμε για να βοηθήσουμε την κοινωνία. Είμαστε σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Σήμερα που μιλάμε ξεκίνησαν οι συζητήσεις με τους θεσμούς για την αξιολόγηση της χώρας. Η Ελλάδα δεν είναι σε καθεστώς επενδυτικό, δεν έχει επενδυτική βαθμίδα ακόμα. Βλέπετε και ακούτε, είστε πολύ έγκριτος και έμπειρος δημοσιογράφος, την φορά των πραγμάτων στη νομισματική πολιτική πανευρωπαϊκά, ότι τίνει να γίνει πιο συσταλτική, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού της χώρας, και από το 2023 και μετά θα έχουμε δημοσιονομικούς κανόνες, όποιοι είναι αυτοί που θα αποφασιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 2022. Μάλιστα. Με αυτά τα δεδομένα, συνεπώς, απαιτείται σύνεση, σοφροσύνη και διορατικότητα. Άρα, για να μην νομίζετε ότι υπεκφεύγω του ερωτήματός σας, όπως είπα και χθες, το επαναλαμβάνω και σήμερα, επί του παρόντος δεν μπορούμε να συζητήσουμε κάτι σχετικό. Το πώς θα εξελιχθεί όμως η υγειονομική κρίση και το πώς θα εξελιχθεί η ακρίβεια και ο πληθωρισμός είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να συνεκτιμηθούν και θα συνεκτιμηθούν για τα μέτρα που θα πάρουμε από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Αυτό νομίζω το περιγράψατε, κύριε Υπουργέ, στο πώς ακριβώς είναι αυτή τη στιγμή, η στιγμή που μιλούμε, η εικόνα της στιγμής, η κατάσταση. Αλλά όπως είπατε, είναι κάτι που θα το δείτε ως ευρωπαϊκή οικογένεια, θα το δούμε ως ευρωπαϊκή οικογένεια μέσα στο 2022. Θα αξιοποιήσω κάποια από τα ερωτήματα που ήδη έχουμε μπροστά μας, από αυτά που ζητήσαμε να μας στείλουν από το ξεκίνημα της εκπομπής. Θα παραταθούν, πέρα από τον ορίζοντα που έχετε δώσει ήδη μια παράταση μέχρι τα τέλη περίπου του μήνα, μέχρι τις 26 του μηνός, αυτές οι ευεργετικές 36 ή 72 δόσεις για τα κορονοχρέη? Είναι κάτι που αξιολογείται. Θα το δούμε τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες, ανάλογα με τις αποφάσεις που θα ληφθούν στο υγειονομικό πεδίο. Γιατί δεν είχε μεγάλη συμμετοχή αυτή η διευκόλυνση? Γιατί είναι μια πολύ καλή διευκόλυνση. Είναι γιατί υπάρχει αυτή η γενικότερη δυσκολία που διαπιστώνουμε στην αγορά? Μα αφού είναι διευκόλυνση. Ναι, το καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά κάποιος που προσπαθεί, ας πούμε, να
κρατήσει ζωντανή τη ρύθμιση που έχει κάνει στις 120 δόσεις στην εφορία. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Που προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή τη ρύθμιση που έχει κάνει στα ασφαλιστικά του. Λέει, αν εγώ βρεθώ ξαφνικά να πληρώνω και κάτι ακόμη, δεν θα το αντέξω. Με αυτή την έννοια εγώ το λέω. Μισό λεπτό. Επειδή είναι δύο διαφορετικές ρυθμίσεις. Η μία ρύθμιση είναι αυτή των 36 και 72 δόσεων, mm-hmm. που αφορά αποκλειστικά και μόνο τα κορονοχρέη που δημιουργήθηκαν από τον Μάρτιο του 20 μέχρι τον Ιούλιο του 21. Εκεί πράγματι έχει μπει ένας περιορισμένος αριθμός επιχειρήσεων, ενώ το άλλο που λέτε είναι η αναβίωση των 100 και 120 δόσεων για όσους τις χάσαν αυτές τις ρυθμίσεις μέσα στην περίοδο του κορονοϊού. Εκεί είναι μια διακριτή εικόνα. Εκεί συνεχίζεται η ρύθμιση. Πράγματι όμως, 36 και 72 δεν υπάρχει η συμμετοχή που εκτιμούσαμε ότι θα υπήρχε. Θα μπορούσαμε να δώσουμε πολλές ερμηνείες, αν μου επιτρέπετε όμως, μήπως να δούμε και την μεγάλη εικόνα στην περίπτωση που μας βοηθήσει να δώσουμε κάποιες απαντήσεις. Γιατί πολύ σωστά και πολλοί με ρωτήσατε για την φωτογραφία της στιγμής. Η φωτογραφία της στιγμής είναι εξαιρετικά δύσκολη για το κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Έχει ταυτόχρονα τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας και έχει και μία διόγκωση του κόστους του καλαθιού της νοικοκυριάς που προέρχεται κυρίως από την ενεργειακή κρίση. Αυτή είναι η φωτογραφία της στιγμής. Να δούμε όμως λίγο τη μεγάλη εικόνα. Γιατί είχα την ευκαιρία και την τύχη και την τιμή να συνομιλήσω μαζί σας για το παρελθόν. Πρέπει να παραδεχθούμε ότι η ελληνική οικονομία το 2021 ανέκαμψε πολύ ισχυρότερα από ό,τι εκτιμούσαμε όλοι μας και το Υπουργείο Οικονομικών. Ουσιαστικά καλύψαμε σχεδόν το σύνολο των απολειών του 2020. Η ανεργία συρρυκνώθηκε κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες την τελευταία διετία. Οι φόροι μειώθηκαν. Μειώθηκαν σημαντικά. Όποιον συμπατριώτη μου βρίσκω, συναντώ και τον ρωτάω, όλοι αποδέχονται ότι είτε στο φόρο εισοδήματος, είτε στον ένφια, είτε και στα δύο μαζί, υπάρχει σημαντική συρρήκνωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων με ό,τι σημαίνει αυτό για τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματός τους. Δώσαμε 43 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα, με αποτέλεσμα σήμερα που μιλάμε, με τα στοιχεία βεβαίως πριν από 1,5 μήνα, οι καταθέσεις των πολιτών και των οικοκυριών να είναι αυξημένες κατά 35 δισεκατομμύρια ευρώ. 35 δισεκατομμύρια ευρώ στην άκρη μέσα στην πανδημία. Άρα, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές αυξημένες κατά 35% από το 19, αυτό σημαίνει παραπάνω δημόσια έσοδα γιατί μειώνεται η φοροδιαφυγή, και οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν το 2021 είναι πολύ περισσότερες από αυτές του 2020, τα δε λουκέτα που υπήρχε μεγάλος κίνδυνος, περιορισμένα σε σχέση με το 20. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα του 21 που μας δημιουργεί την αισιοδοξία και για το 22. Σε αυτή τη μεγάλη εικόνα, σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία από τις δύο πηγές που σας ανέπτυξα προηγουμένως. Μήπως είναι πως αυτή η μεγάλη εικόνα δίνει και κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματά σας. Τα καταλαβαίνω όλα και πρόσεξα ένα προς ένα όλα τα επιχειρήματά σας, κύριε Υπουργέ, που να σας πω ότι και σε εμάς δίνει μεγάλη χαρά και τιμή κάθε φορά που συνομιλούμε. Κανείς δεν σας κατηγόρησε ως ασυνεπής σε αυτά που είχατε δεσμευτεί ότι θα κάνετε, έτσι για να κάνουμε και μια αντιστοίχηση σε υποσχέσεις που δόθηκαν προεκλογικά. Και καταλαβαίνουμε ότι όταν δίδονταν αυτές οι υποσχέσεις υπήρχε αυτός ο σχεδιασμός, γιατί ξέρετε έχει λίγο κακοποιηθεί ο όρος υπόσχεση διαχρονικά και έχει κακοποιηθεί από το ίδιο το πολιτικό προσωπικό που της δίνει, οπότε το αποσύρω. Ο σχεδιασμός σας ήταν ένας σχεδιασμός που πάνω κάτω τον ακολουθήσατε παρά το γεγονός ότι προέκυψαν και όλα αυτά τα ζητήματα. Καταλαβαίνετε όμως ότι έρχεται ένα πολύ ισχυρό αντίβαρο πέρα από τους σχεδιασμούς σας, πέρα από τις προσπάθειες και τις καλές προθέσεις, που είναι η ακρίβεια. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι και αυτό που συμβαίνει απόψε, που θα συμβεί απόψε με τον Πρωθυπουργό, που μας προειδέασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι θα συμβεί, ότι δηλαδή από σήμερα θα ανακοινώσει πώς θα πάμε στη δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού, είναι ακριβώς για να δημιουργήσει την απόγνωση που μπορεί να νιώθουν πολλά νοικοκυριά από την ασφυξία που δημιουργούν οι τάσεις ακρίβειας, που δεν είναι μόνο τάσεις, ήδη έχουν έρθει εδώ, τις έχουμε μπροστά μας.
Δεν είναι μόνο η ενέργεια, δεν είναι τα καύσιμα, είναι πια και στα βασικά είδη διατροφής. Οπότε καταλαβαίνετε πως ακόμη και επιπλέον να κάνατε φοροελαφρύνσεις, θα σας έλεγε κάποιος, θα βρισκόταν κάποιος πολύ ζορισμένος, που θα σας έλεγε και πάλι δεν μου φτάνουν, Υπουργέ μου, για να κάνω το κουμάντο μου, όσο καλός νοικοκύρης και να είμαι. Λοιπόν, να δώσω μόνο μερικές απαντήσεις. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ο πληθωρισμός του μηνός Δεκεμβρίου και στην Ελλάδα σκαρφάλωσε στο 5%, 5,1%. Άρα, ο Δεκέμβριος ήταν ένας εξαιρετικά δύσκολος μήνας. Ο πληθωρισμός όμως του 2021 ήταν 0,6%. Γι' αυτό σας λέω ότι πολλές φορές πρέπει να βλέπουμε και την μεγάλη εικόνα. Όσο ακριβώς εκτιμούσαμε στον προϋπολογισμό. Προσέξτε, η αύξηση του κόστους δηλαδή στο κάθε νοικοκυριό ήταν 0,6% το 2021, αλλά τον Δεκέμβριο 5,1%. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα διωγγούμενο πρόβλημα το οποίο φαίνεται να έχει παροδικά χαρακτηριστικά. Πώς πάει να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση? Με μόνιμα μέτρα, με μη μόνιμα μέτρα και με έλεγχο στις αγορές. Μόνιμα μέτρα. Μόνιμα μέτρα είναι οι μειώσεις φόρων. Ακούω επιχειρήσεις οι οποίες πράγματι δυσκολεύονται. Υπενθυμίζω ότι στις επιχειρήσεις έχουμε μειώσει τη φορολόγηση και ξέρετε πολύ καλά ότι το 2022 η φορολόγηση μειώνεται ακόμα περισσότερο στο σύνολο των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, στο 22%. Από το 29% πριν από 2 χρόνια. Έχει μειωθεί η προκαταβολή φόρου όλων των επιχειρήσεων στο 80% από 100% και στα φυσικά πρόσωπα στο 55%. Τα εισοδήματα από τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή αυτοί οι συμπατριώτες μας οι οποίοι δυσκολεύονται, δεν πληρώνουν εισφορά αλληλεγγύης ούτε το 2022. Ερχόμαστε να κάνουμε 2 αυξήσεις του κατώτατου μισθού, άρα και από αυτή την πλευρά βελτιώνουμε το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη και, όπως ανακοινώθηκε χθες, δημιουργούνται μέσω του ΑΕΔ 86.000 νέες θέσεις απασχόλησης, κόστος 590 εκατομμυρίων ευρώ, που σημαίνει ότι αυτά θα είναι χρήματα σε συμπατριώτες μας που θα τα βάλει ο καθένας στο νοικοκυριό του, στο σπιτικό του. Άρα αυτά είναι μόνιμα μέτρα. Βελτιώνουμε το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνοντας το κάτωτο μισθό, το επαναλαμβάνω, βάζοντας καινούργιο εισόδημα στην οικογένεια από τον ΟΑΕΔ και μειώνοντας τις φορολογικές επιβαρύνσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Μόνιμα μέτρα. Μόνιμα μέτρα για να βοηθήσουμε σε ένα παροδικό πρόβλημα. Φτάνουν? Όχι. Χρειάζονται και βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις. Ήρθαμε συνεπώς στο Υπουργείο Ενέργειας και είπε ότι για τον Ιανουάριο, σε συνέχεια μέτρων ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ, προσθέτει άλλα 400 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει μόνο το μήνα Ιανουάριο, επιδοτώντας ποσοστό της αύξησης, είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας, ποσοστό της αύξησης, όχι τη συνολική αύξηση, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, αγρότες. Άρα ερχόμαστε και προσθέτουμε συνεχώς μέτρα για να διευκολύνουμε όσο είναι εφικτό, χωρίς να καλύπτουμε όλο το πρόβλημα, την σημαντική επιβάρυνση που έχουν τους τελευταίους μήνες τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κυρίως τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Αυτή είναι η στρατηγική μας, αυτές είναι οι πολιτικές μας και έχουμε αποδείξει 2,5 χρόνια ότι έχουμε γρήγορα αντανακλαστικά προκειμένου να συμβάλλουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Μάλιστα. Τώρα, με προλάβατε στο αν αυτό δημιουργεί ένα ισορροπημένο ισοζύγιο, λέτε πως όχι, δεν δημιουργεί, αλλά υπάρχει στις παγκόσμιες ευρωπαϊκές ή και δικές μας εκτιμήσεις μια αχτίδα φωτός, ότι δηλαδή όλη αυτή η μάχη που γίνεται με αυτή την ακρίβεια θα έχει έναν μικρό ορίζοντα? Η αλήθεια είναι ότι είναι οξύτερο το πρόβλημα από αυτό το οποίο εκτιμούσαν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Διαρκεί περισσότερο από ό,τι εκτιμούσαν αρχικά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει σημαντικότερες επιπτώσεις στα νοικοκυριά και στον οικογενειακό προϋπολογισμό από ό,τι εκτιμούσαν αρχικά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά ναι,
και με τα σημερινά δεδομένα που έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, φαίνεται ότι το πρόβλημα θα τίνει προς την αντιμετώπιση του μέχρι και το δεύτερο τρίμηνο του 2022. Μάλιστα. Δηλαδή, φαίνεται να έχει παροδικά χαρακτηριστικά. Φαίνεται, σας λέω και πάλι. Mm-hmm. Γιατί αυτές είναι οι εκτιμήσεις και επειδή παρακολουθείτε και τι γίνεται στο εξωτερικό, είναι μια εξωγενής παγκόσμια κρίση. Βλέπετε ότι κάνει δηλώσεις υπουργός ευρωπαϊκής χώρας και το φυσικό αέριο πηγαίνει πάνω 10%. Ναι, έχουμε και τα γεωπολιτικά, αυτό είναι που μας τρώει. Αυτό έχει επιπτώσεις, όπως καταλαβαίνετε, στην κάθε χώρα, ειδικά σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα, οι οποίες έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά η αγορά ενέργειας. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, πέρα από όλα αυτά που υπάρχουν, εσείς μιλήσατε για ένα πρωτογενές έλλειμμα της τάξης του 7%, αυτά τα 13 δις, το οποίο θα μηδενιστεί όμως, λέτε, το 23. Έχουμε μπροστά μας έναν προϋπολογισμό που από τη στιγμή που κατατέθηκε μέχρι την στιγμή που ψηφίστηκε, παρότι μεσολάβησε όλη αυτή η έκρηξη, στις τιμές της ενέργειας και σε αυτό που βλέπαμε να έρχεται ένα τσουνάμι που ήταν αναμενόμενο να προκαλέσει, δεν άλλαξαν οι εκτιμήσεις σας ως προς την ανάπτυξη. Αυτό παραμένει, γιατί έτσι επιβεβαιώνεται αυτή είναι η εκτίμηση και από όλο το πλέγμα που δημιουργεί αυτή την αισιοδοξία. Πιθανόν είμαστε συντηρητικοί. Α, ωραία, αισιόδοξη δήλωση. Πιθανόν το 6,9 που λέγαμε για το 2021, με βάση τα στοιχεία και τους πρόδρομους δείκτες της οικονομίας, να είναι συντηρητική εκτίμηση. Μάλιστα. Πολύ καλό αυτό. Αλλά βλέπετε ότι το Υπουργείο Οικονομικών προσπαθεί όσο μπορεί να ενσωματώσει αβεβαιότητες και κινδύνους, ώστε να κάνει όσο γίνεται πιο ρεαλιστικές εκτιμήσεις. Ενδεικτικά θα σας πω, mm-hmm, ότι σήμερα που μιλάμε, εμείς πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια ανάπτυξη, ισχυρή ανάπτυξη, 4,5% το 2022, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η Ελλάδα θα έχει ανάπτυξη 5,1%. Άρα οι ξένοι οίκοι, θεσμοί, αγορές είναι πιο αισιόδοξες για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Δική μας επιλογή είναι πάντα να υπερβαίνουμε τους στόχους μας. Και το πράττουμε αυτό με συνέπεια την τελευταία διετία, εκπλήσοντας ευχάριστα εντός και εκτός Ελλάδος. Τώρα, αυτή η διόρθωση θα έρθει να γίνει με αυτό το εντυπωσιακό νούμερο, το 5,1, φαντάζομαι είναι από τα μεγαλύτερα της Ευρωζώνης ποσοστά. Θα είναι γίνει... Συγγνώμη. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να επιμείνω σε κάτι το οποίο το θεωρώ ίσως πιο σημαντικό από το ποσοστό. Πολλές φορές έχουμε μάθει στην Ελλάδα να συζητάμε για το ΑΕΠ και να λέμε αυξήθηκε 5, 6, 7%. Είναι πολύ σημαντικό. Υψηλή ανάπτυξη. Για μένα όμως το κρίσιμο θέμα, πιο κρίσιμο αν θέλετε, είναι να είναι διατηρήσιμη ανάπτυξη. Τι σημαίνει διατηρήσιμη ανάπτυξη? Ουσιαστικά ο πλούτος της χώρας έχει τρία βασικά συστατικά. Κατανάλωση, επενδύσεις, εξαγωγές. Mm-hmm. Μείον εισαγωγές. Φαίνεται ότι επιτυγχάνουμε από το 2021 και τα επόμενα χρόνια η σύσταση του πλούτου της χώρας να αλλάζει εποφελία των επενδύσεων και των εξαγωγών. Επί χρόνια πού στηρίζονταν τις προηγούμενες δεκαετίες η ανάπτυξη? Στην κατανάλωση. Κατανάλωση, υπερκατανάλωση θα έλεγα, με δανεικά. Δανεικά από το εξωτερικό, δανεικά από το τραπεζικό σύστημα. Τώρα φαίνεται το ποσοστό της κατανάλωσης να συρρυκνώνεται στο συνολικό πλούτο και να ενισχύονται οι επενδύσεις και οι εξαγωγές. Άρα, στο ερώτημα που θέσατε και εγώ συμπλήρωσα, με βάση τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι της ελληνικής κυβέρνησης, η Ελλάδα θα έχει το υψηλότερο ποσοστό επενδύσεων και εξαγωγών και το 2022 και το 2023 μεταξύ όλων των χωρών της Ευρώπης. Σε αυτό δίνω πολύ μεγάλη σημασία. Είναι πολύ σημαντικό, διότι χάνεται η διατηρησιμότητα της ανάπτυξης και δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης. Διότι το ΙΟΒΕ εκτιμά ότι θα έχουμε αυτό το μπαμ το 2022, αλλά μετά θα ξαναγυρίσουμε σε πολύ χαμηλά ποσοστά ανάπτυξης. Εσείς μας λέτε ότι τουλάχιστον για μια διετία, με τον τρόπο που είπατε, με αυτό το μείγμα, το αναπτυξιακό,
θα έχουμε μια σταθερή ανάπτυξη, λέτε. Ενδεχομένως δεν θα έχουμε 5% και το 23, δεν λέτε αυτό, αλλά λέτε πως θα έχουμε μια σταθερή ανάπτυξη. Μια διατηρήσιμη ανάπτυξη. Τώρα, ο τουρισμός παραμένει στο μείγμα? Δηλαδή, έχουμε καλύτερες προσδοκίες για φέτος? Ο τουρισμός παραμένει στο μείγμα. Στον προϋπολογισμό είχαμε βάλει ότι τα έσοδα από τον τουρισμό το 2021 θα είναι περίπου στο 55% του 2019 και θα ανέλθουν στο 75-80% του 2019 το 2022. Περίφημα. Αν κάναμε τη συζήτησή μας πριν από ένα μήνα, είχαμε τα πρώτα σημάδια υπέρβασης του στόχου για το 2022. Οι κρατήσεις που γίνονταν ήταν εντυπωσιακές εκείνη την περίοδο για το 2022. Τι τις φρέναρε? Μετάλλαξη. Μάλιστα. Πολύ απλά η μετάλλαξη. Η μετάλλαξη φρέναρε τις κρατήσεις, άρα θεωρώ ότι ο στόχος που έχουμε θέσει είναι απολύτως ρεαλιστικός. Είδατε, επειδή υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες, δεν πάμε πολύ γρήγορα στο Υπουργείο Οικονομικών να υπερθεματίσουμε, να αποδεχθούμε τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις. Εμένα ήρθαν εδώ μεγάλοι ξενοδόχοι και μου είπαν κάποια στιγμή θα υπερκαλύψουμε το 100% του 19. Το 100% του 19. Μάλιστα. Μετά ήρθε η Όμικρον και καλώς μένουμε στο 75-80%. Αλλά αν ξεμπερδέψουμε γρήγορα, όπως είναι η εκτίμηση των επιστημόνων, μπορούμε να δούμε και πάλι να παίρνει γρήγορα μπρος η μηχανή και αυτή. Επειδή απευθυνόμαστε σε ένα χώρο, γεωγραφικό χώρο, γειτονιά μας είστε, έτσι, ως προς την ιδιαίτερη πατρίδα σας, που ο πρωτογενής τομέας συνεισφέρει και στο πεδίο των εξαγωγών. Το μείγμα των εξαγωγών έχει μέσα προφανώς και τον πρωτογενή τομέα και τι άλλο, κύριε Υπουργέ? Οι εξαγωγές είναι πολλών διαφορετικών τύπων και επιπέδων. Είναι στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, όχι μόνο του πρωτογενού τομέα, αλλά και μια σειρά βιομηχανικών υλικών και άλλων. Συνολικά οι εξαγωγές πηγαίνουν καλά, οι εξαγωγές του πρωτογενού τομέα πηγαίνουν καλά. Δυστυχώς, έχουμε όμως και πάρα πολλές εισαγωγές. Ναι, πάρα πολλές εισαγωγές στον πρωτογενή τομέα. Σε περιοχές που θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερες επιδόσεις και να εισάγουμε λιγότερα. Θυμάμαι όταν κοιτούσα τις ασκήσεις των εισαγωγών πριν κάποια χρόνια, με την προηγούμενη ιδιότητά μου ως αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, δεν το ξεχνάω, τότε κοίταγα ότι εισάγαμε ψάρια ακόμα και από χώρες που δεν είχαν θάλασσα. Τότε προσπαθήσαμε και προσπαθούμε στο μεσοδιάστημα να καλύψουμε αυτά τα κενά, ενισχύοντας κυρίως την εγχώρια παραγωγή. Και επειδή μιλήσατε για τον πρωτογενή τομέα, πράγματι υφίσταται ένα τεράστιο κόστος, ενεργειακό κόστος. Ήρθαμε με αναδρομικότητα να καλύψουμε κομμάτι αυτού του κόστους για την περίοδο Αύγουστο με Νοέμβριο του 2021 και είπαμε τι θα κάνουμε με την επιστροφή του πετρελαίου για το 2022 για τους αγρότες. Αθροιστικά, αυτά τα μέτρα υπερβαίνουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Πάντως, κύριε Υπουργέ, κάθε πολιτικός στη δική σας θέση θα ήθελε να μηδενίσει τις εισαγωγές. Αλλά σε εμάς έχει και ένα επιπλέον πιο ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Είναι αγκάθι στην καρδιά, όχι του Θεσσαλού, του κάθε Έλληνα, να πηγαίνει στο Μανάβικο και να βλέπει ότι το σκόρδο είναι από την Τουρκία ή το λεμόνι από την τάδε περιοχή, να μην φτάνουν τα δικά μας εξαιρετικά ακτινίδια, ας πούμε, το λέω γιατί είναι η νέα τάση στην καλλιέργεια, και να έρχονται από άλλες πιο εξωτικές χώρες και πάει λέγοντας, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι μέρημνα μόνο του Υπουργού Οικονομικών να τις μειώνει τις εισαγωγές. Είναι κάτι που μας πονάει και εμάς ως Έλληνες, ως καταναλωτές. Σωστά. Απλά αυτό, επειδή είναι ένα αποτέλεσμα συνεκτικής και συλλογικής κυβερνητικής πολιτικής, θα μπορούσα εύκολα λεκτικά να συμφωνήσω μαζί σας, αλλά κρινόμαστε στις πράξεις και στις πολιτικές μας. Και οφείλουμε ως κυβέρνηση, και εγώ με την ιδιότητα που έχω, να συμβάλλω ακόμα περισσότερο στην ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής, στην αξιοποίηση ακόμα περισσότερο των προϊόντων της χώρας, γιατί έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα και πρέπει να το αξιοποιήσουμε ακόμα καλύτερα. Γι' αυτό
και προβλέπονται μια σειρά από έργα στον πρωτογενή τομέα και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τις υποδομές που θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα της ελληνικής καλλιέργειας. Και δίνουμε μεγάλη σημασία, το ξέρετε από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, στη συλλογικότητα και την συνεργατικότητα. Έχουμε μικρούς κλήρους στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό για να βοηθηθεί η παραγωγικότητα και η εξωστρέφεια να ενισχυθούν τα συνεργατικά σχήματα. Γι' αυτό και δώσαμε φορολογικά κίνητρα, τα οποία με τη σειρά τους θα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο την ανταγωνιστικότητα αυτών των προϊόντων. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Στο επανειδήν. Καλή δύναμη, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, σας εύχομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.